Κάθε μέρα, είτε γίνεστε καλύτεροι, είτε γίνεστε χειρότεροι. Ποτέ δεν μένετε ίδιοι. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Αυτό είναι το 21ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τη σπουδαιότητα της διαβίου μάθησης ή για το ότι χρειάζεται συνεχώς να μαθαίνουμε που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ο γνωστός προπονητής Pat Riley ήταν νομίζω που είχε πει ότι κάθε μέρα είτε γίνεστε καλύτεροι είτε γίνεστε χειρότεροι, ότι ποτέ δεν μένετε ίδιοι. Και παίρνοντας αυτό ως δεδομένο, το ερώτημα είναι τι κάνω συνειδητά σε καθημερινή βάση για να βελτιώσω τον εαυτό μου και τις δεξιότητές μου. Και λέω συνειδητά γιατί αν το αφήσω στην τύχη ή αν δεν αναλάβω συνειδητά την ευθύνη της απόκτησης γνώσεων, τότε οι επιρροές μου θα είναι η τηλεόραση, θα είναι το ραδιόφωνο, το Facebook, οι αρνητικοί συνάδελφοι, συγγενείς μου κτλ. Ο Jim Rohn έλεγε «Σπάνια μια καλή ιδέα σε διακόπτει», ότι δηλαδή σπάνια θα βρεθεί μια καλή ιδέα τυχαία μπροστά σου. Πρέπει να βγεις συνειδητά και να την ψάξεις. Και λέω καθημερινά γιατί τα πράγματα γύρω μας αλλάζουν καθημερινά και οι επιρροές που δεχόμαστε γύρω μας καθημερινά είναι πάρα πολύ έντονες. Οπότε αποφασίζω ότι καθημερινά και συνειδητά θα βελτιώνω και θα εκλεπτύνω τις γνώσεις μου και τις δεξιότητές μου. Και πώς θα το κάνω αυτό? Αφιερώνοντας 30 με 60 λεπτά την ημέρα, είτε για να διαβάζω τα κατάλληλα βιβλία, να μιλάω με τους κατάλληλους ανθρώπους, να ακούω τις κατάλληλες ομιλίες, να βλέπω τα κατάλληλα βίντεο, όπως και αυτό. Το 1942, ο Albert Einstein δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Oxford. Και μια μέρα έβαλε διαγώνισμα φυσικής στους τελειόφοιτους φοιτητές στο τμήμα φυσικής το οποίο δίδασκε. Και καθώς περπατούσε στους διαδρόμους του Πανεπιστημίου με τη βοηθό του, γυρνάει βοηθός του κάποια στιγμή και το ρωτάει. Dr. Einstein, αυτό δεν είναι το ίδιο διαγώνισμα που βάλατε στους ίδιους φοιτητές πριν από ακριβώς ένα χρόνο? Ναι, ναι, το ίδιο είναι. Μα πώς το κάνατε αυτό? Οι απαντήσεις έχουν αλλάξει. Με άλλα λόγια, αυτό που ίσχυε το 1941 δεν ήταν αυτό που ίσχυε το 1942. Αυτό που ίσχυε πριν από 5, 10 ή 20 χρόνια στην αγορά δεν ισχύει πλέον. Οι προβληματισμοί, οι ερωτήσεις μπορεί να είναι οι ίδιες, αλλά οι απαντήσεις, οι λύσεις έχουν αλλάξει. Αυτό που σας έφερε εδώ δεν θα σας οδηγήσει πλέον εκεί. Και αν θέλετε να έχετε αποτελέσματα που δεν είχατε ποτέ πριν, θα χρειαστεί να κάνετε πράγματα που δεν έχετε κάνει ποτέ πριν. Αυτό που με οδήγησε εμένα προσωπικά στο σημείο που είμαι τώρα είναι ότι συνεχώς έψαχνα να βρω νέες απαντήσεις. Διάβαζα όλα τα εγχειρίδια, έβλεπα όλα τα βίντεο, προκρινόμουν για όλες τις εκπαιδεύσεις, δεν έχανα σεμινάριο. Έχω επενδύσει στον εαυτό μου και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 16 χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο, με το δικτυακό marketing, πάρα πολλές ώρες και πολλά χρήματα. Επενδύστε στον εαυτό σας, εκτός και αν θεωρείτε ότι δεν είναι μια καλή επένδυση. Και το καλό με το δικτυακό marketing είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες, αν όχι όλες, έχουν εκπαιδεύσεις που είναι δωρεάν. Οπότε, αν ασχολείστε με το δικτυακό marketing, εκμεταλλευτείτε τις εκπαιδεύσεις που παρέχει η εταιρεία σας. Αν δεν ασχολείστε με το δικτυακό marketing, κάντε μια αναζήτηση και βρείτε μια εταιρεία για να συνεργαστείτε και χρησιμοποιήστε το εκπαιδευτικό σύστημα αυτής της εταιρείας, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε δεξιότητες και να βελτιώσετε τις δεξιότητες που ήδη έχετε. Αυτές οι δεξιότητες και αυτή η ενασχόλησή σας θα σας βοηθήσει σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνετε. Εγώ γνώρισα το χώρο αυτό από τον πατέρα μου το 2002 στα 22 μου και αυτό που τον έχω ακούσει πολύ συχνά να λέει είναι ότι ακόμα και αν δεν κέρδιζε καθόλου χρήματα ο Θοδωρής από το δικτυακό marketing, το όφελος που είχε από την ενασχόλησή του με αυτή όσον αφορά την προσωπική του εξέλιξη, το πόσο έχω αλλάξει δηλαδή σαν άνθρωπος, και μόνο αυτό και μόνο γι' αυτό θα άξιζε. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και αν το βλέπετε, και γράψτε μου ποιο βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα ή ποια εκπαίδευση παρακολουθήσατε πρόσφατα και που σας βοήθησε να γίνετε καλύτεροι. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικές marketing, πωλήσεων, επικοινωνίας, χειρισμού αντιρρήσεων και πάρα πολλά άλλα θέματα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να αναλαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω πατώντας το κόκκινο κουμπί. Αφιερώστε καθημερινά και συνειδητά χρόνο στην εκπαίδευσή σας και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Dr. Einstein, αυτό δεν είναι το ίδιο διαγώνισμα που είχατε βάλει στους ίδιους φοιτητές πριν από ακριβώς ένα χρόνο? Ναι, ναι, το ίδιο είναι. Μα πώς το κάνετε αυτό?
Dr. Einstein, αυτό δεν είναι το ίδιο διαγώνισμα που είχατε βάλει στους βιτιτές. Τι? Έλα. Dr. Einstein, αυτό... Έλα. Πες το. Dr. Einstein, αυτό δεν είναι το ίδιο διαγώνισμα. Πες το. Dr. Einstein. Και μία φορά που να μιλήσω κι εγώ. Τελειώνω και γελάει.